ψηλά. Κουζουνίδης, ωραία παλιά για τον Μαρινάκη, μέσα στην περιοχή ο Μαρινάκης γυρίζει την μπάλα. Η κεφαλιά και το γκολ από τον Αδαμόπουλο. Κουζουνίδης. Αδαμόπουλος. Ωραία στο Τζάντζο. Και το γκολ από τον Ουζουνίδη, αν είναι δυνατόν. Η κόπη μιας χρονιάς, η κόπη μιας χρονιάς δεν πήγα χαμένη. Γιορτάζουμε την άνοδο τρεις αγωνιστικές πιο νωρίς. Έχουμε την καλύτερη ομάδα. Θα κρατηθούμε, όχι μόνο θα κρατηθούμε στην Αλβατρική, αλλά θα κάνουμε μεγάλο το μεγάλο. Πολύ ωραίο Τζάντζος. Πλασάρι και είναι το 1-0 για τη Ξάνθη. Με μια φανταστική παλιά του Σάντου στο Τζάντζο. Ακριβώς στο 10ο λεπτό από τη μας τηλεθεατή. Η Ξάνθη προηγείται 1-0 με ένα φανταστικό 1-2 του Βραζιλιάνου Σάντου με τον Τζάντζο. Και η Ξάνθη πετυχαίνει το 1-0. Κάνει την μπάλα του Τζαλοχίδη. Τζαλοχίδης. Την κέρδισε ξανά ο Τζάντζος. Μαρτσέλο. Πολύ ωραίο το πλασέ του και είναι το 4-0. Ύστερα από μια φανταστική ενέργεια του Μαρτσέλο. Δεν μπορούμε να σας περιγράψουμε τι γίνεται στο γήπεδο. Είναι μοναδικές οι στιγμές, πρωτόγνωρες για την ομάδα της ακριτικής πόλης. Η Σκόντα ολοκληρώνει την χρονιά με νίκη απέναντι στον Όφη με 2-1 και θα οδηγηθεί στα σαλόνια της Ευρώπης. Pentru această partidă cu Dinamo, contraatacul celor de la Xanti, Quintana centrează foarte bine mingea, din fericire îl depășește pe unul din atacanții greci, însă este 1-0 pentru Xanti. Un început ofensiv extraordinar al echipei elene, materializat, din păcate, iată. Baxevanidis, Die, pasa asta aristera, είναι εκεί ο Marcelinho, το σουτ του Βραζιλιάνου, γκολ! Στην κλειστή γωνία ο Μαρσελίνιο στο γκολ που θα μπορούσε να είναι το γκολ της πρόκρισης για την Ξάνθη στο τελευταίο λεπτό του πρώτου μέρους της παράτασης. Ο Βραζιλιάνος χτυπάει και πάλι όπως έκανε στο 25 και όπως έκανε και στη φάση του πρώτου γκολ, έτσι και τώρα από πολύ δύσκολη γωνία. Ο Κάλβο σηκώνει την μπάλα με φάλτσο κεφαλιά από τον Γούτα και η μπάλα στα δίχτυα. 1-1 στις καθυστερήσεις. Πανηγυρίζουν τώρα οι Ξανθιώτες, ενώ ταυτόχρονα τελειώνει και το πρώτο ημίχρονο. Κατσιαρό μπροστά του με φάλτσο κεφαλιά. Πολύ ωραίο γκολ από τον Ράνο. 2-1 στον Ξάνθη. Να λοιπόν που ο Κάρλος Κάλβο αυτή τη φορά δημιουργεί και ο Ράνος πανηγυρίζει, βγάζει τη φανέλα του. Ένας Ξανθιώτης βάζει μπροστά του στον Ξάνθη. Ο Μπαξεβανίδης, πάσα με τη μία πολύ έξυπνη, συνεχίζει τη φάση εδώ για την Ξάνθη, ευκαιρία, το σούτ του καπετάνου, 3-1. Υπάρχει τελικά γκολ για την Ξάνθη. Παρά το κακό σούτ του Κλέιτον.